βουλευτές της κυβέρνησης και έχουν ακουστεί πάρα πολλά και πολύ βαριά, τα οποία προφανώς πρέπει να αντικρουστούν. Σας καθησυχάζω, συνάδελφοι, δεν πρόκειται να μιλήσω ούτε με το ίδιο ύφος, ούτε στο ίδιο επίπεδο με βάση αυτά τα οποία είχαν ακουστεί προηγουμένως από ορισμένους από τους ομιλητές. Ωστόσο, πριν περάσω ακριβώς ότι είναι αναγκαίο νομικά και συνταγματικά, προκειμένου να μπορέσουμε να ασκήσουμε σήμερα εδώ το καθήκον μας, πρέπει πολιτικά να πω δύο λόγια. Ακούστηκε με πολύ έμφαση εδώ ένας λόγος περί σκευωρίας, περί πλεκτάνης, συνωμοσίας. Έγινε λόγος για εγκληματίες της συμφοράς, για κακοποιούς, θα καθίσουν στο σκαμνί κλπ. Κλπ. Να πω κάτι. Πρώτον, ο λόγος περί σκευωρίας κατεξοχήν αυτή τη στιγμή, όπως εκφέρεται, στρέφεται κατά της δικαιοσύνης. Διότι έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικαστική φάση διερεύνησης ευθυνών με βάση ένα εισαγγελικό έγγραφο που παραπέμπει τις τρεις υποθέσεις εδώ στη Βουλή. Και βεβαίως όλη η υπόθεση διερευνάται μέχρι σήμερα με καθοριστική λειτουργία και πρωτοβουλία της δικαιοσύνης και στην πρώτη φάση πριν την αποστολή στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Φακέλου, αλλά και στη συνέχεια τώρα όπως συνεχίζεται από την εισαγγελία διαφοράς. Άρα ο λόγος περί σκευωρίας είναι λόγος κατά της δικαιοσύνης. Και πρέπει να πω το εξής, επειδή στο φιλικό προς την αντιπολίτευση τύπο διαβάζω πολλές φορές να προσωποποιείται αυτή η κριτική στο πρόσωπο μιας εισαγγελικής λειτουργού, πρέπει να πω ότι ο λόγος περί σκευωρίας δεν αφορά μια εισαγγελέα. Αφορά τη δικαιοσύνη στο σύνολό της. Διότι και η εισαγγελία διαφθοράς είναι μια δομή ολόκληρη. Έχει πολλά στελέχη και στο σύνολό τους τα θίγει ο περί σκευωρίας λόγος. Και βεβαίως ήταν αυτονόητο ότι η δικαιοσύνη σήμερα θα στηρίζει τους συναδέλφους τους, τους υπόλοιπους δικαστές οι οποίοι προσπαθούν να απονείμουν δικαιοσύνη απέναντι σε αυτή την επίθεση με όρους σκευωρίας κλπ. Κλπ. Η οποία στην ομότητά της είναι πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια. Δεν είχαμε άλλη περίπτωση γενικευμένης επίθεσης κατά της δικαιοσύνης ότι σκευωρεί. Και κάτι ακόμα όμως θέλω να πω απέναντι σε αυτά όλα τα περί σκευωρίας. Κοιτάξτε, εμείς δεν παριστάνουμε καν τους αρχάγγελους της κάθαρσης. Ένα ταπεινό ρόλο εκπληρώνουμε. Είμαστε με κάποιο ρόλο εδώ, ρόλο που μας ανέθεσε η δημοκρατία, ταπεινά πιόνια της, ταπεινά και παροδικά πιόνια της. Αυτό το ρόλο θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Και δεν διεκδικούμε δάφνες γι' αυτό. Καθήκον μας είναι και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Περνώ στα νομικά, τα οποία είναι αναγκαίο να παρατεθούν εδώ, διότι έχουν διαστρεβλωθεί τελείως. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα θέμα είναι αν υπήρξε ένα φαινόμενο σκανδάλου και διαφθοράς και ένα δεύτερο φαινόμενο ή ένα δεύτερο θέμα είναι εάν κάποιοι για αυτά τα φαινόμενα ενέχονται. Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση διαφθοράς αντικειμενικά, έχουμε να κάνουμε δύο περίοδους. Η μία περίοδος ήταν πριν από τα μνημόνια και η άλλη είναι η μνημονιακή, η οποία ακολούθησε. Δεν αφισβητεί κανείς ότι υπάρχει σκάνδαλο περί τα φάρμακα. Στην περίοδο μέχρι το 2010 είχαμε ένα φούσκωμα των τιμών της δημόσιας δαπανών για τα φάρμακα, ο οποίος ήταν πρωτοφανής, έφτανε σε ύψη διπλάσια από ό,τι ανάλογες χώρες. Στη συνέχεια, μετά το 2010, βεβαίως ο έλεγχος μας οδήγησε σε έλεγχο δαπανών σε όλα τα Υπουργεία και βεβαίως και στο Υπουργείο της Υγείας. Εδώ το σκάνδαλο είναι άλλο. Το σκάνδαλο είναι ότι παρά το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ήμασταν σε μείωση από το 2010-2011 και μετά, ορισμένα έγινε μια σύντονη προσπάθεια, ορισμένα φάρμακα, ορισμένες εταιρείες να εξαιρούνται από τις μειώσεις με διάφορα τεχνάσματα. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Και αν κανείς τολμά να πει ότι σκάνδαλο δεν υπήρξε στο πεδίο των φαρμάκων, θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με την ελληνική κοινή γνώμη, η οποία γνωρίζει ότι σήμερα πληρώνει
5 ευρώ, και το λέω συμβολικά, φάρμακα τα οποία πλήρωνται προηγουμένως 10. Γι' αυτό το ξέρει κάθε Έλληνας. Γι' αυτό και ο λόγος σκάνδαλο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να αντέξει σε κριτική και δεν μπορεί να αντέξει στην δημόσια κριτική. Ποια είναι η πορεία της υποθέσεως? Το Σύνταγμα ορίζει ότι εάν σε κάποια δικογραφία ποινική εμφανίζονται πρόσωπα πολιτικών, υπουργών ή υφυπουργών, αυτή παραπέμπεται αμελητή στην Βουλή για να προχωρήσει η διαδικασία με βάση το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Τι θα έπρεπε άραγε να κάνει δικαιοσύνη όταν είδε κάποια ονόματα? 10 ονόματα. Δεν έπρεπε να τη στείλει αμελητή στο άρθρο 86? Δεν έπρεπε να εφαρμόσει το Σύνταγμα? Στάλθηκε λοιπόν η υπόθεση με βάση το άρθρο 86 να κριθεί από το Σύνταγμα, να κριθεί κατά το Σύνταγμα και τους όρους της συγκεκριμένης διάταξης, εάν θα ξεκινήσει μια διαδικασία προκαταρκτικής διερεύνησης των συγκεκριμένων υποθέσεων ή αν είναι αβάσιμες απολύτως υποθέσεις και επομένως ή πρέπει να υπάρξει αναρμοδιότητα και παραπομπή σε δικαιοσύνη ή να κλείσει η υπόθεση διεμιάς. Τι είπε το 86, εφαρμόζοντας ρητά την νομοθεσία και το Σύνταγμα, είπε ότι όσες υποθέσεις αναμφίβολα γίνανε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των πολιτικών προσώπων, έχουν προγραφεί, όπως η απιστία, υποθέσεις οι οποίες δεν έγιναν κατά την εκτέλεση αλλά επ' ευκαιρία, δηλαδή με εκμετάλλευση, αν θέλετε, της θέσης του Υπουργού, όπως είναι βέβαια και η δωροδοκία, παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, διότι δεν εμπίπτουν στον ορισμό κατά την εκτέλεση του άρθρου 86. Ήτανε σωστή αυτή η ερμηνεία η οποία έγινε στο πλαίσιο του Σύνταγματος? Μα φυσικά. Όταν έχουμε να κάνουμε με έναν όρο ο οποίος δεν είναι πολύ σαφής, όπως το τι είναι κατά την εκτέλεση, από τη στιγμή που ο όρος είναι εξαιρετικός, οδηγεί σε κατ' εξαίρεση προνομιακή μεταχείριση ως προς την παραγραφή, ασφαλώς πρέπει να μιληθεί στενά. Και πράξεις άλλες, οι οποίες έχουν τελεστεί επ' ευκαιρία, επ' αφορμή, με εκμετάλλευση κτλ., να μην υπαχθούν στις προνομιακές ρυθμίσεις περί παραγραφής. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Αυτή είναι και η κοινωνικά ευπρόσδεκτη ερμηνεία, να μην φτάνουμε με καταχρήσεις και υπερβάσεις των ενιών σε μια εύκολη παραγραφή. Μετά από αυτό, λοιπόν, η Βουλή έστειλε την υπόθεση στη δικαιοσύνη για ό,τι κρίθηκε ότι αποτελεί ύλη της δικαιοσύνης και όχι της Βουλής. Η δικαιοσύνη, ερευνώντας την υπόθεση, έφτασε σε στάδιο προκαταρκτικής διερεύνησης και έστειλε την υπόθεση πίσω στην Βουλή προκειμένου να γίνει άρση της ασυλίας των συγκεκριμένων βουλευτών και να προχωρήσει και στη συνέχεια, εφόσον η άρση γίνει, η διαδικασία δίωξης. Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Η διαδικασία στην οποία αυτή τη στιγμή μετέχουμε δεν είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει με οποιοδήποτε τρόπο διερεύνηση ουσίας. Δηλαδή, αν ο Α έφταιγε ή δεν έφταιγε οτιδήποτε. Εδώ το μόνο το οποίο έχουμε να κρίνουμε με βάση τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 62 ή και το 61 του Συντάγματος είναι εάν οι φάκελοι οι οποίοι ήρθαν σε μας αφορούν την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων ή αν η υπόθεση έφτασε εδώ λόγω πολιτικής σκοπιμότητας. Το αν κάποιος φταίει ή όχι δεν είναι της παρούσης να διερευνηθεί, δεν έχουμε διαδικασία ανακριτική για να μπορέσουμε να το εξετάσουμε. Αυτό το λέω και σε σχέση με αγορεύσεις που ακούσαμε προηγουμένως, όπου οι εξεταζόμενοι βεβαίως ήταν ανθρώπινο και αναπόφευκτο να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και να προσπαθήσουν να δείξουν ότι δεν έχουν κάποια ενοχή, αλλά πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτή η ουσιαστική διερεύνηση το κύριο αντικείμενο της διαδικασίας την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε. Και με την άποψη αυτή, και στο σημείο αυτό, επειδή αναφέρομαι ακριβώς στην προσπάθεια των εξεταζόμενων σήμερα εδώ να αναφερθούν στην ουσία, θέλω να διαχωρίσω οπωσδήποτε τη θέση του κυρίου Σαλμά, δηλαδή την ευπρέπεια με την οποία προσπάθησε να υπερασπίσει τον εαυτό του, αναφερόμενος ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία και προσπαθώντας να αποδείξει το κατά την άποψή του δίκιο του. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή
Αυτή η διαδικασία έχει κάποιες εκκρεμότητες. Άκουσα εδώ για τους δικούς σας δέχεστε ασυλία, για τους άλλους δεν δέχεται. Και αυτό ακόμη είναι αναλυθές, διότι για τις δύο περιπτώσεις υπουργών οι οποίες πέρασαν τώρα για να εξεταστούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας, αυτό το οποίο έκρινε η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν είναι ότι τελειώνει η δικιά τους υπόθεση, αλλά ότι παραπέμπεται στη διαδικασία του άρθρου 86 και παραμένει ανοιχτή. Και αν κάποιος σκεφτεί γιατί στη διαδικασία του άρθρου 86 δεν έγινε παραπομπή του κυρίου Λοβέρδου και γίνεται εδώ δύο άλλων υπουργών, ο λόγος είναι ότι η περίπτωση του κυρίου Λοβέρδου ήδη απασχόλησε το άρθρο 86, ενώ των άλλων δύο βουλευτών δεν έχει απασχολήσει. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να παραπευθεί προς κρίση η υπόθεσή τους. Θέλω να πω και κάτι για τη στάση των ιδίων, να η υπόθεσή τους να εξεταστεί χωρίς να δοθεί ασυλία. Τους τιμά. Είναι αξιοπρεπής θέση και τους τιμά. Να έχουμε υπόψη μας βέβαια ότι η διαδικασία αυτή αφορά το δημόσιο συμφέρον και δεν εξαρτάται από την στάση των πολιτών. Εκτιμάται η στάση όσων βρίσκονται σε αυτή τη θέση, βεβαίως, αλλά δεν είναι το βασικό κριτήριο για να δούμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Ποιο είναι το κριτήριο για την απονομή ή μη της ασυλίας? Είναι το αν συνδέονται συγκεκριμένες πράξεις με την άσκηση του βουλευτικού έργου ή αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Κοιτάξτε, η αναζήτηση σκοπιμότητας αποτελεί μία διαδικασία από αναπόδεικτη απλώς μέχρι και μάταια. Η αναζήτηση κινήτρων δεν είναι δυνατή με αποδείξιμους όρους. Τι μπορεί να φανεί εν όψη αυτής της διαδικασίας εδώ? Μπορεί να φανεί αν ό,τι έγινε, έγινε επειδή αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, αυτό επιβάλλουν οι νόμοι, ή αν όχι, οπότε τότε δικαιολογείται ίσως να αναρωτηθούμε μήπως υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, αφού όλα δεν έγιναν σύμφωνα με την νομοθεσία. Όλη αυτή η πορεία την οποία σας έχω περιγράψει είναι πορεία αναγκαστική με βάση αυτό το οποίο το Σύνταγμα ορίζει και βάση επίσης αυτό το οποίο η δικαστική διαδικασία, η εισαγγελία επίσης αυτή τη στιγμή ζητά με τα έγγραφά της. Έγινε συζήτηση για την ερμηνευτική δήλωση που περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση και μάλιστα άκουσα τον κύριο Βενιζέλο να λέει αυτό απορρίφθηκε. Πρέπει να πω ότι στη διαδικασία αναθεώρησης η πρόταση για την εισαγωγή μιας ερμηνευτικής δήλωσης έλαβε 175 και 179 ψήφους στις δύο ψηφοφορίες που έγιναν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έγινε δεκτή και μάλιστα δεκτή με τέτοια ψηφοφορία ώστε να είναι πολύ κοντά στο όριο των 180 και να έχει πολλές προοπτικές επιτυχίας. Αλλά το θέμα δεν είναι το τυπικό. Το θέμα είναι όσοι φοβόνται την ερμηνευτική αυτή δήλωση, όσοι φαίνεται να μην τη θέλουν και να εύχονται την αποτυχία της, τελικώς τι θέλουν? Θέλουν να αυτό το οποίο λέει η ερμηνευτική δήλωση να ισχύει ή να μην ισχύει? Γιατί η δήλωση τι λέει? Η δήλωση λέει απλώς η δωροδοκία να μην παραγράφεται. Η δωροδοκία είναι κάτι άλλο από τα στενά καθήκοντα του Υπουργού. Να μην την πω και εγώ μίζα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να οδηγεί σε προνομιακή μεταχείριση. Λοιπόν, το θέλουνε ή δεν το θέλουνε? Θέλουνε την ερμηνευτική δήλωση που λέει ότι η δωροδοκία θα κρίνεται όπως αυτή του κάθε πολίτη, ή δεν θέλουνε την ερμηνευτική δήλωση και θέλουν να την αποφύγουνε? Και αν θέλουν να την αποφύγουνε, να μας εξηγήσουν πώς θα την αποφύγουνε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιωργαντά, φροντίστε σας παρακαλώ, γιατί μια